στη χώρα που οι νόμοι δεν ισχύουν παρά μόνο για αυτούς, για τους λίγους. In a land that the laws are not existing for all. Καμία αρχή δεν σταματάει εκβανθύνσεις λιμανιού χωρίς άδεια, μελέτη ή έγκριση από πουθενά σε προστατευμένο νησί. No one stops those damaging works without license, without anything, without studies, and there is no a service that can stop those people that they are doing this for 18 million euros. Where it was the old port, protected by archaeological law, huge stones appear from the sea. No license for this job. No police port to stop them. Like always. Το λιμάνι των Σπετσών επισκευάστηκε σε πρώτη φάση με 257.000 ευρώ, όπως βλέπουμε και στην αναρτημένη πινακίδα. Αυτό είναι το λιμάνι και βλέπει στο βορρά. Είναι πολύ κοντά στην Πελοπόννησο και έτσι προστατεύεται από όλους τους καιρούς. Οι επισκευές αφορούν τα σημεία, τα χρωματισμένα που έγινε. Και αυτός είναι ο μόλος όπου θα γίνονται εργασίες χωρίς άδειες. Μια προέκταση που έχει γίνει και ο άλλος λιμενοβραχίωνας. Όπως βλέπουμε, η δεύτερη φάση ήταν προγραμματισμένη. Η φάση όμως παρουσιάζεται και αυτή η μακέτα ως επισκευές, ως προστασία κεντρικού λιμανιού. Η μελέτη, όπως αναφέρεται, είναι των 350.000 ευρώ και το κόστος, όπως αναφέρεται, είναι στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Αντί λοιπόν να γίνει η δεύτερη φάση όπως είχε συμφωνηθεί με το Πολυτεχνείο, σε μια τιμή που γνωρίζουμε ότι ήταν πολύ μικρότερη από 1 εκατομμύριο ευρώ, όπως αναφέρει το δελτίο, το προεκλογικό δελτίο του Δημάρχου, παρουσιάζεται η μελέτη των 15 εκατομμυρίων, η οποία ως προστασία μόλων και κρυπηδωμάτων υπερψηφίζεται σαν πρόταση στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Πειραιά με 18,5 εκατομμύρια ευρώ κόστος. Σε αυτές τις συνθήκες, μηχανήματα χωρίς καμία άδεια αποσπούν τον πράσινο φανό χωρίς να ενημερώσουν τις αρμόδιες υπηρεσίες, την υπηρεσία φάρων, προστασία λιμένων του λιμενικού ζώματος. Κάποια μεγάλα μηχανήματα. Οι εργασίες συνεχίζονται χωρίς να έχει παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στο μόλο.